Η αρχή, ένα επόμενο βήμα από το προηγούμενο, το έβδομο. Οι νότες είναι επτάψυχες. Και ο κόσμος είναι επτάψυχος, γιατί πάει μαζί σου κάπου ψηλότερα και καλύτερα. Ελπίζω αυτό που κάνω να καταφέρνει να πάει τα πράγματα, ίσως να καταφέρει να πάει τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα. Αυτούς που με ακολουθούν, νομίζω ότι μπορώ έτσι κατά κάποιο τρόπο να τους ψυχαγωγήσω με όλη τη σημασία της ελευθερίας. Ψυχαγωγήσεις πρότυπο. Δηλαδή. Είδωλο. Είδωλο, ναι. Κάθε άνθρωπο όταν είσαι επώνυμος και κάνεις πράγματα κάτω από τα φώτα που έτσι είναι φανταχτερά, σε κάνουν είδωλο. Και εκεί ξεκινάει, καλώς τον, εκεί ξεκινάει η μεγάλη ευθύνη. Τώρα, όταν βλέπεις αυτόν τον κόσμο και ρίχνει κάτω για σένα, όλα αυτά τα παιδιά που ξέρουν τραγουδάνε, όλα τα τραγούδια. Ναι. Τι είναι το βαθύτερο συνέστημα που έχεις έτσι. Αφέραντη ικανοποίηση, μεγάλη χαρά, αγάπη προς όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό που περισσότερο απ' όλα αισθάνομαι είναι ότι μου δίνουν δύναμη. Υπάρχει μαγιά μέσα σε αυτή τη δύναμη? Δεν την καταλαβαίνω. Έχουμε ξαναμιλήσει, ναι, για το μάγκα, θυμάσαι, ναι, ότι, ναι, είναι μια λέξη που σε χαρακτηρίζει, ναι, στο ελληνικό τραγούδι και γενικότερα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Αυτό μπορούν να το πούν κάποιοι άλλοι. Μπορούν να κρίνουν δηλαδή για το τι είμαι εγώ κάποιοι άλλοι. Αν είμαι μάγκας, αν είμαι κορόιδο, αν είμαι καλός, αν είμαι κακός άνθρωπος. Η δύναμη που σου δίνει ο κόσμος, εάν δεν είσαι ισορροπημένος άνθρωπος, μπορεί κάποια στιγμή να κάνει και κακό. Και σε σένα και σε όλους αυτούς που σε έχουν ως πρότυπο σύνθονο. Αν δηλαδή εσύ το εισπράξεις λαθασμένα και το εκμεταλλευτείς, θα κάνει κακό σε πολλούς. Τρεις βασικές λέξεις καθημερινές, αλλά πολύ σημαντικές στο λεξιλόγιο το δικό σου. Τρεις βασικές λέξεις. Προσπάθεια, αγάπη και ανησυχία. Και ανησυχία. Και ενώ της DJ, κάτι το οποίο συνέβαινε πολύ παλιά σε ένα νησί της Δωδεκανήσου και ξανά... Μέχρι το 1984 στον Απόλλωνα, στο Σκορπιό, στην Καλούα. Πάρα πολύ όμορφες στιγμές, φοβερές αναμνήσεις και μου δόθηκε η ευκαιρία φέτος, μάλλον στο τελείωμα του χρόνου του προηγούμενου και τώρα, σήμερα δηλαδή, να ζήσω αυτές τις στιγμές πάλι πίσω από τα πλατό, επάνω στα πλατό μάλλον, με τον κόσμο από κάτω, άλλες στιγμές να χορεύει και άλλες στιγμές να ακούει. Κάτι που με συγκίνησε ιδιαίτερα. Δεν θα ήθελα να ονομάσουμε τώρα τις καλές τους νόημας, να ονομάσουμε όμως πραγματικά δύο σύγχρονους και πραγματικά καλές τους και σημαντικούς δημιουργούς του ελληνικού τραγούδι. Δύο σύγχρονους δημιουργούς. Και τρεις, αν θέλεις. Και εγώ δεν θα αναφέρω κανέναν από όλους αυτούς τους συνεργάτες μου, οι οποίοι είναι και πολλοί. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν στους δικούς μου συνεργάτες, γιατί από τη στιγμή που εγώ έχω εγκρίνει το αποτέλεσμα το δικό τους, είναι μέσα, ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Θα αναφερθώ στον Αντώνη τον Παρδί, θα αναφερθώ στους αδελφούς Κατσιμίχα, θα αναφερθώ στην Χαρούλα την Αλεξίου και τον γράφει ίδια τραγούδια. Μπορώ να πω για τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, μπορώ να πω για παλαιότερους όπως ο Σταύρος ο Βουγιοντζής, ο Απόστολος ο Καλδάρας, ο μεγάλος, ο μέγιστος Γιώργος Ζαμπέτας, ο μοναδικός Γιάννης Μαρκόπουλος, υπάρχουν πάρα πολλοί. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Είναι πολλά τα σημαντικά γεγονότα. Δεν τους λέω όλους, αυτούς που δεν αναφέρω. Γιατί η εκπομπή θα τελειώσει την επόμενη. Είναι πάρα πολύ καλή. Με τη μόνη διαφορά που αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια είναι ότι το καλό τραγούδι δεν βρίσκεται στην επιφάνεια. Μάλλον δεν βρίσκεται στην κορυφή. Δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε τη δεκαετία του 70 και τις αρχές του 80. Συμβαίνει το ακριβές αντίθετο. Ελπίζω όμως ότι έχουμε τα πράγματα να αλλάξουν. Και κάποια στιγμή το τραγούδι και πάλι να είναι πρωτοπόρος στις επάλξεις, ούτως ώστε να πάει τους ανθρώπους ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα παραπέρα. Εσύ κοιτώντας την κάμερα, είναι τώρα Κυριακή μεσημέρι, κοιτάς την κάμερα, ευθεία και παίρνεις τη σύγχρονη. Σύγχρονη μεσημέρι, Κυριακή είναι παρά 10, είναι πλάκα με κανείς. Αν όταν θα μεταβληθεί, θα μεταβληθεί. Ξέρω εγώ, νομίζω με κοροϊδεύω. Και κοιτάς τώρα την κάμερα με στα μάτια και απευθύνεις ένα μήνυμα στην Ελλάδα όλη. Στην Ελλάδα όλη ένα μήνυμα. Παιδιά, ζόρικα τα πράγματα. Και για να είναι ευκολότερα στο μέλλον, εξαρτάται μόνο από εμάς. Μην περιμένετε από κανέναν, ναι. Από εσάς εξαρτάται. Από όλους μας. Και ξαναεπανέρχομαι σε αυτό που είπα πριν, ότι όλες αυτές οι κινήσεις και όλο αυτό το style, το συγκεκριμένο που έχει στο δικό σου προσωπικό, το οποίο πολύ εύκολα και πολύ κατακρίνουν. Ναι. Δεν σε έχει κουράσει πια αυτό. Κοίταξε, Βασίλη μου. Με έχει κουράσει. Αν κατακρίνουν αυτό που κάνω, ίσως να μην τους αρέσει και το κατακρίνουν. Εντάξει, και να τους πω τώρα. Πρώτη φορά, κανείς ένας καλλιτέχνης και ένα παιδί πραγματικά αξίζει να τον γνωρίσει κανείς και θα τον αγαπήσει πραγματικά με την ειλικρίνειά του, τις γνώσεις του και το μυαλό του.
Ευχαριστώ, Κωστή μου. Σίγουρα στου φίλου τη Θεσσαλονίκη να ανανεώσουμε το ραντεβού μα και στην πρωτεύουσα σε περιμένει με ένα έκθεση αγκάλι. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. 19 Απριλίου θα πάμε πάνω στη Θεσσαλονίκη, σε μια αγαπημένη πόλη με πάρα πολλού αγαπημένου ανθρώπου, φίλου, όπου θα περάσουμε και πάλι καλά όπω περάσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι, όπω έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια που πηγαίνω το 1989. Με το καλό με τι ευχέ μα, πάντα επιτυχίε με υγεία και χαρά στην Κέρκυρα. Η Αζέλα Δημητρίου και ο Βασίλη Καράς θα βρίσκονται στη